τρίο, να είναι δύο φίλοι, να γελάνε μεταξύ τους και να μην μπορεί να τους σηκωθεί επειδή την έχουν παίξει τόσες πολλές φορές για να μην γίνει μαλακία και τελειώσουν γρήγορα και οι δύο. Άλλο και καλησπέρα από Σαλόνικα. Θέλω να μου πεις το πιο περίεργο άβολο σκηνικό που σου έχει τύχει ποτέ κατά τη διάρκεια του σεξ. Μου έχει τύχει να κάνω με το πάνω του. Βγήκανε πολύ πράγμα, βγήκε χοντρό. Βγήκε αρκετό, ήταν άβολο και έφυγα. Ένα γάμα 40 λεπτά και να μην τελειώσει. Και λέω τώρα έχω πρόβλημα. Δεν ξεχνιέται, φίλε μου, έχει μπει ένα ατύχημα. Να ακούγονται ήχοι από τα υπόλοιπα δωμάτια που κάνουν οι υπόλοιποι σεξ. Σε ξενοδοχείο. Όχι, σε σπίτι, απλά με συγκατοίκους. Στο αλέτα τη σχολή πήγαμε εκεί να κάνουμε τη δουλειά μα. Σαν φοιτητέ, γιατί το παίρνω το πάσο τώρα. Πρόσβαση δεν σου δίνει και στο αλέτα. Ακριβώς. Αλλά δεν ήξερα ότι είναι και πρόσβαση για τους καθηγητές. Ενώ προχωρούσαμε, ακούω μια καθηγήτρια, τραγουδούσε κιόλας και έκανε την ανάγκη της στη δίπλα του αλέτα. Ήμουν σε ένα γάμο μέσα στο γλέντι. Πήγαμε ένα παιδί σε ένα ξένο αυτοκίνητο πάνω, το κάναμε. Το παιδί ήταν αγόρι σου. Όχι. Ξαφνικά βλέπω από πίσω ότι μας κοιτούσε όλο το εστιατόριο, όλη η κουζίνα. Να ζήσουν οι νεόνυμποι, να ζήσουν. Στο γάμο της αδερφής μου έγινε όλο αυτό. Βρε. Στο γάμο της αδερφής. Τελείωσε το όλο σκηνικό. Τελείωσε το σκηνικό και λέω δεν θα τελειώσω εγώ. Πώς την έχει η αδερφή μου. Θα της κλέψω το Thunder. Η αδερφή σου το ξέρει. Όχι, δεν το ξέρει. Το καλύτερο είναι ότι μας περίμεναν οι γονείς μου και ο γαμπρός και η νύφη και μας περίμεναν όλο το μαγαζί να τελειώσουμε. Πάνω σε ξένα αυτοκίνητα απ' έξω. Ήταν πολύ ωραία. Πρωτοχρονιά ήταν. Είχαμε πιει πολύ απ' όλα. Δεν μπορούσα να τελειώσω. Δεν μου έχει τύχει γιατί δεν έχω κάνει. Προκτικό. Ναι, τι. Κατά τη διάρκεια έγινε πατύχημα. Βγήκα και είδα πράγματα. Πήγε off-road και γέμισες λάσπες. Ναι. Ήμουνα σε ένα σπίτι που δεν ήταν δικό μου και έχει πάει να μπει αυτός φτώχει. Κανού ήτανε. Μιας θείας μου. Και τι έγινε. Σταματάς να κάνεις οτιδήποτε και απλά ντύνεσαι. Τι. Σας κατάλαβε η θεία. Όχι. Να μην τελειώσω. Μετά πόση ώρα. 6 ώρες. Να πάθω κράμπα. Για να πεταχτώ πάνω και να κάθομαι να την τεντώνω. Λέω αχ κράμπα, κράμπα. Κραμπικός οργασμός ο γνωστός. Και μετά συνεχίσατε. Ναι, αλλά αλλάξαμε μέρος. Πήγαμε το καναπέ, πήγαμε στο κρεβάτι. Ήμουν άρρωστη. Ήρθε ο φίλος μου να μου κάνει παρά. Έγινε αυτό που έγινε. Και επειδή μου κρεμμένο, όταν είσαι κρεμμένος, προύτ, πλανήτια. Πλανήτια. Ναι, και έγινε αυτό πολύ δυνατά, αλλά εντάξει, δεν πειράζει, συνεχίσαμε όλα καλά. Άρα είναι αλήθεια ότι και τα κορίτσια κλάουν και την βγάζουν. Ναι, είναι αλήθεια, είναι αλήθεια. Συχνά. Είμαι σε λιμάνι Θεσσαλονίκης, καθόμαστε με μια κοπέλα κάτι πολύ χαλαρό και σηκώνουμε, λέω, πάμε σε γαμίσο κάνουμε. Αυτό που θυμάμαι είναι να είμαι δίπλα από το kitchen bar, να είναι κολλημένη πάνω σε ένα τοίχο, εγώ να κάνω δουλειά από πίσω και να σταματάει η περιπολία από το λιμάνι. Συνεχίζω εγώ, να σταματάει η περιπολία, ανάβουν τα φώτα, τους κοιτάω, χαμογελάω και συνεχίζω. Και λέω, παιδιά, δικό σας είμαι, έχω και εγώ γκλόπ εδώ πέρα. Συνέχιζε για 3 λεπτά, έμειναν και αυτοί για κάνα 3 λεπτά και φύγανε. Α, δεν σας ενόχλησα. Όχι, όχι, ήταν πολύ καλά παιδιά. Στην περιπορία. Ναι, πολύ καλά παιδιά, γνωριστήκαμε μετά, κάναμε όλοι μαζί ένα rotation εκεί πέρα, πολύ καλά πολύ καλά περάσαμε. Να μπουν γονείς. Έχει τύχει να κάνει έξι να μπουν γονείς. Στο παραλίγο. Και ήταν το Παύλο μου, ρε παιδί μου, μπαίνει μέσα η μαμά μου. Τη λέω, φίλε, τσακώνομαι. Και η μάνα το πίστεψε. Ναι, βγήκε. Βγήκε και ο φίλο σου, κανεί δεν μπήκε εκείνη τη μέρα. Μόνο η μάνα μπήκε για λίγο, λίγο και ο φίλο σου. Άλλο περίεργο σκηνικό που σου έχει τύχει. Δεν μπορώ να θυμηθώ, λες και γαμάμε πολύ να πούμε. Τραυματισμός. Τι είναι ο τραυματισμός. Συγκρούστηκε. Τι με τι, δεν καταλαβαίνω. Τα γεννητικά μας όργανα. Τι είναι συγκρούστηκαν. Πήρε φόρα. Έρχεσαι. Ήμασταν σε ένα πάρτι. Είχα μπει εγώ στην τουαλέτα και ήρθε και αυτό. Σε σπίτι ήμασταν. Επειδή είχαμε πιει αρκετά, δεν μπορούσε να τελειώσει. Και ήμασταν μια μισή ώρα στο μπάνιο. Τύπωσαν όλα τα παιδιά που ήταν απ' έξω να μπουν μέσα. Ευτυχώς είχαμε κλειδώσει. Μας έβριζε όλο το πάρτι. Τελείωσε το αγόρι. Όχι. Και κατουρίθηκε το μισό πάρτι και δεν τελείωσε και το αγόρι. Οι μισοί ξέρασαν τους συνορχίτες. Ωραία, περάσαμε γενικά. Μας θυμούνται ακόμα. Και εδώ εμείς που δεν σε ξέρουμε θα σε θυμόμαστε τώρα, αν είναι δυνατόν. Φοράω γόβες, αλλά δεν βγαίνουν. Τι έπρεπε να τις γάλισεις. Ήμουν σε αμάξι, πώς θα χωρέσουν όλα. Ήμασταν κοντά στην Καλαμαριά εδώ, σε αυτοκίνητο στο δικό του όμως έξω. Και απλά περνούσαν οι περαστικοί και έριχναν κάποιες ματιές. Εγώ το ζούσα όμως. Εσένα αρέσει να σε βλέπουν από ό,τι κατάλαβα. Δεν μου αρέσει να με βλέπουν, αλλά μου αρέσει ο εξωτερικός χώρος. Μου έχει τύχει και στή, να μην σε παρτούζα και να μην πω. Γιατί ο άλλος με το ματσαφλάρι και αυτό έγινε τώρα. Πώς ήσασταν. Τρεις και μία. Ναι. Εσύ είναι ο τρίτος. Ο τρίτος, ναι. Και ήσουν απαγκό. Ήμουνα γωνία, φίλε, και λέω δεν μπαίνω. Με λέει, έλα, λέω δεν μπαίνω. Το βλέπεις όλο με το μανταφλάρι έτσι που πας. Έκατσα, είδα και έφυγα. Έξω σε πιλωτές να ακούσουμε θόρυβο και να έρχεται μια γιαγιά με τον κονάκι για να προσπαθούμε να κρυφτούμε, αλλά μας έχει ακούσει. Και να τρέχουμε να φύγουμε, να μαζευόμαστε γρήγορα. Προλάβαμε. Τελειώσατε. Όχι, πήγαμε αλλού. Πάση δεν έχεις τελειώσει σε ένα μέρος εσύ. Ξεκινάς από τον καναπέ, πας κρεβάτι. Ξεκινάς πιλωτή, πού πήγες μετά. Σε άλλη πιλωτή, απέναντι. Άλλαξα σπίτι. Την καινούργια έμπλα όλα. Έρχεται ο φίλος μου, καινούργιο κρεβάτι. Ο ίδιος φίλος. Γεια σου Μάνο. Γεια σου Μάνο. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς για τις κλανιές που φάγεις Μάνο μου. Ναι. Είχα πάρει καινούργιο κρεβάτι. Το έξι χακερών τον δω. Άγχος και όλα αυτά. Είμαι εγώ πάλι από πάνω. Ντακαντούκα, ντακαντούκα. Σπάει το κρεβάτι. Έσπασε η τάβλα αυτή που είναι η βασική τάβλα που είναι η κάθετη. Δεν είναι αυτές που είναι έτσι. Είναι η κάθετη. Ναι. Εντάξει, συνεχίσαμε. Έσπασε πολύ, πιο πολύ. Άλλαξα τελείως τις τάβλες μου. Αλλά εντάξει. Τάβλες άλλαξαν, οι κάβλες έμειναν όμως. Απλά το. Ναι. Περίεργο σκηνικό που έχεις ακούσει από άλλους. Κάνανε ό,τι κάνανε. Μπαίνει ένας από τους γονείς μέσα, του σταματάει. Κλείνει απευθείας την πόρτα ο γονιός. Δίνονται και γεια σας. Να κάνει προκτικό και να γεμίσει όλο
άλλος, μη πω. Ότι την ώρα του σεξ έσπασε το κρεβάτι και έσπασε και το προφυλακτικό και μετά αυτός έσπασε και το χέρι. Και αυτή είχε μείνει έγκυος. Έγινε και σεισμός μετά 9 Ρίχτερ, έπεσε η πολυκατοικία. Περίεργο σκηνικό από φιλαράκι μου στα πάρτι, προφανώς στο χωριό που γίνονται τρελά πράγματα. Να πηδιούνται δύο άτομα, να μπαίνει το φιλαράκι και να λέει τι γίνεται εδώ. Έλα και εσύ τον κάνουν μια. Και μπαίνουν και πήγε ακόμα ένας μετά. Να κλάσει άλλη κατά τη διάρκεια του σεξ. Από μια κοπέλα ήταν ότι πάω ξέρω εγώ, μια χαρά περνούσανε. Τη ρωτάει μάλλον αυτό. Δεν μου λε, σε ποια τρύπα είμαι. Και αυτή απαντάει, δεν ξέρω. Ξαδέρφη μου! Φοβόταν να κάνουν έξω, αλλά ήθελαν. Και όταν είχαν πάει στη θάλασσα για να το δοκιμάσουν, είχε πατήσει πολλοί κόσμο ξαφνικά από εκεί που ήταν έρημοι. Και πέρασαν αυτοί που κουβαράνε στι λουκουμάδε. Βρήκε τρύπα ο δικό του, στόχο και στο λουκουμά. Και πήγανε μέσα στα καλάμια, στι καλαμιέ. Συγκεκριμένα ενό φίλου μου, του είχα δώσει στο σπίτι μου για να πάει με την κοπέλα του και μπήκε η μάνα μου. Και έτσι όπω μπήκε η μάνα μου, βγήκε από το σπίτι τη. Συγγνώμη, γαμάτε με στο σπίτι μου. Συγγνώμη, πρέπει να φύγω. Ήταν οι φίλοι μου πάλι και αυτοί από πάνω από κάτω. Δεν θυμάμαι, τέλος πάντων, και από το πολύ πάλι ξεχάσατε να πάω προφυλακτικό. Δεν το καταλάβανε. Και το παιδί αυτό τελείωσε. Και τίποτα. Πήρε το χάπι τις επόμενες μέρες. Όλα καλά. Μια χαρά, δεν έμεινε έγκυος. Αυτά. Δεν τα φάει τη μούρη. Τι να φάει τη μούρη. Αυτά που έφαγα εγώ εδώ. Τη μούρη έφαγε κατά ου. Ναι, κατά λάθος. Shit happens. Μέσα σε πολυκατοικία. Κοπέλα να έχει περίοδο. Γεμίζουν τα χέρια, ξέρω εγώ, με αίμα και αυτά. Να κολλάει στον τοίχο, να μένουν σημάδια. Για να λέμε εδώ πέρα, η σπλατεριά έγινε. Ναι, και στην πολυκατοικία υπάρχει ακόμη το στίγμα από το χέρι. Σκοπέλα είναι. Έλα λίγο, έλα λίγο. Συγγνώμη, πριν, γιατί δεν μας είπες αυτή την ιστορία. Σου έχω και καλύτερο. Την ώρα που το κάναμε, έπεφταν τα ξύλα. Από το κρεβάτι. Εκεί ήμουν και εγώ δίπλα και τα άκουγα όλα. Σου να δίπλα. Ήμουν δίπλα, ναι, στο δίπλα δωμάτιο. Γενικότερα, εσείς κάνετε σεξ ποτέ μόνοι σας. Έτυχε, τι να κάνουμε. Θέλω να πει ένα περίεργο σκηνικό που δεν θα ήθελε να συμβεί με τίποτα. Θα έλεγε ούτε στον εχθρό μου να μην τύχει να έχει τέτοια τύχη. Να μην σπάσει το προφυλακτικό. Να μην μου σηκώνεται. Θα ήθελα να με δουν γονεί μου. Οι δικοί μου γονεί θα έχει θέμα. Οι δικοί σου όχι. Α, κλάι. Γεια σα, τι γίνεται. Του vibrator. Ναι, εδώ δουλίτσα να γίνεται, μωρέ. Εκτό θα κάνουμε μαζί. Ούτε οι δικοί σου δεν ήθελαν να μα δουν. Α, νόμιζα με του γονεί μου και θα ήταν ακόμα πιο περίεργο. Να σπάσει το προφυλακτικό και να έχω τελειώσει. Εννοείται να μην είσαι δύο γονιό σου. Να πάει για κατούριμα. Βασικά δεν μου αρέσει να τελειώνει ο άλλο πολύ γρήγορα. Πόσο θε. Το 20 λεπτό μου αρκεί. Δίζει μόνο ή full packet. Δίζει. Αν μην μου βάλει δάχτυλο εγώ εμένα με τίποτα θα φάει φαλιάρα. Αυτό. Ναι, ρε φίλε, αυτό δεν έχω κάτι κόμπλεξ, δεν έχω κάνει τρελέ. Να είναι ποδολάγνο. Ποτέ. Δεν θέλω, δεν μπορώ. Αειδιάζω απίστευτα. Ένα αριστεί άλλη. Σίγουρα να με δουν οι γονεί μου. Δεν με νοιάζει να με δουν οι άλλοι. Οι γονεί μου πιο πολύ. Να μπουν οι γονεί μου. Αν έμπαινα, τι θα έκανε. Θα πηδούσα το παράθυρο. Θα συνέχιζε το ίδιο κόνσεπτ του πηδήματο δηλαδή. Να αφήσει ο άλλο, ξέρω εγώ. Να κλάσει. Να κλάσει. Να αφήσει το κατάλληλο. Το μίλησα μέχρι και εγώ, ναι. Ναι, ένα ναι στη διαδικασία τώρα. Σου έχει τύχει ποτέ. Όχι, ευτυχώ, δεν το ήθελα καθόλου. Εκτό για διαδικασία δεν συμπειράζω. Πει τράβα αυτό. Πουψ. Μου έχει τύχει. Τι σου έχει τύχει. Να μου δίνει δάχτυλο, ξέρω εγώ, να τραβάω και να το αφήνει. Και εσύ πόσο καιρό ήσασταν μαζί. Πόσο ήμασταν 4,5 χρόνια. Κλείδε την κλανιά, κάνει bonding στη σχέση. Όχι μόνο αυτό. Έχει τύχει να με πάρει και σε τουαλέτα μαζί του, ενώ κάνει την ανάγκη του. Έλα εδώ, μωράκι, δεν θα πιστέψει. 3,200 βγήκε, δεν θα το πιστέψει. Έλα, γιατί μετά δεν θα με πιστεύουν. Έλα να δει. Έκανε και rating, α πούμε. 4 στα 5 στεράκια. Θυμάμαι το Πάσχα, έχει κάνει. Εγώ ξεβαφόμουν, αυτό έκανε ό,τι έκανε και απλά ήμασταν μαζί μέσα. Γλυκέ στιγμέ. Έχει χαθεί αγάπη πλέον με τα ζευγάρια. Να με κλάσει τη μούρη, φίλε. Α, έχουν συμβεί αυτά εδώ πέρα. Θα ξενερώσω απίστευτα, θα σηκωθώ και θα φύγω. Εσύ κλάνει μπροστά στην κοπέλα. Όχι. Έλα λίγο εδώ. Εδώ πέρα ο φίλο μα δεν κλάνει μπροστά στην κοπέλα του. Τι έχει να του συμβουλέψει. Αφήσω ελεύθερε. Οκ, αυτά. Αυτά, γεια σας. Ωραία, θέλετε στην κάμερα και να στείλεις ένα μήνυμα σχετικά με αυτό το θέμα. Να πηδάτε πολύ. Να κάνετε ό,τι κάνετε. Με προσοχή πάντα, αλλά να περνάτε και ωραία. Παιδιά γαμάτε, αλλά πάντα με προφύλαξη. Τα φιλιά μου στα ξαδέλφια μου, στην οικογένειά μου και στα παιδιά μου με ξέρουν. Είμαι η Βίκυκα της Βασιλείου, είμαι για να στείλεις. Πάμε πακέτο. Κάντε τα πάντα στο σεξ, μην κολώνετε, ζωή είναι μικρή. Δοκιμάστε πράγματα πολλά, φίλε, πολλά. Ξέρεις τι ακούγεται ότι άλλο είναι μικρό. Πουλί μου. Εγώ το ξέρω, μα το ξέρω, φίλε. Δεν είμαστε εμείς οι μεγάλοι, άμα θέλουν μεγάλο, όποιος έχει να το βάζει στον κόλο του. Μη χώνεστε χωρίς προφυλακτικά και προσέχετε να μην σπάσουν. Καλό τα πράγματα είναι να γίνονται. Μετά έχουν πλάκα όταν τα λες, αλλά τη στιγμή που γίνεται, ρε φίλε, είναι πολύ άβολα. Οπότε να γίνονται, να γίνονται. Θέλω να πω ότι καλό είναι να μην γίνονται και όσο μπορούμε να τα αποφεύγουμε, τις ανάγκες να τις κάνουμε από πριν και αν δεν μπορούμε, να μην το ξεκινάμε. Κάντε ό,τι γουστάρετε, με όποιο γουστάρετε, όπου γουστάρετε. Πέρα από το γαμίστε γιατί χανόμαστε. Άμα γίνει κάτι περίεργο, αλλάζουμε μέρος και συνεχίζουμε. Απελευθερωθείτε, πάντα με προφυλάξεις όμως και καλά γαμίσια. Είναι ωραία να συμβαίνουν έτσι περίεργα πράγματα.
πράγματα. Να παίρνουμε προφυλάξεις. Είναι καλύτερα χωρίς προφυλάξεις. Πάντα safe sex. Φιλιά στην Κρήτη, γιατί είμαι από την Κρήτη. Φιλιά Στέλλα, φιλιά στο Μάνο. Να κάνετε subscribe, κουδουνάκι, like, Instagram, τα πάντα. Θες να πεις τίποτα σε καμιά θεία σου στην Αυστραλία? Όχι, όχι. Πες φιλιά στην Κρήτη, γιατί σε περιμένουν. Φιλιά στην Κρήτη. Στην Κρήτη. Ναι. Βάλτε τις ρακές και έρχομαι. Έλα. Είναι και ο Μάνος εκεί. Ναι. Το προηγούμενο βίντεο μας έχει τραγουδήσει. Ένα ρεφρενάκι τώρα θα μας πεις πάλι. Θα μελαγχολήσω. Κι ύστερα εγώ, κι ύστερα εγώ. Πώς θα συνεχίσω τη ζωή θα ζω αν δεν είσαι εδώ. Κοίτα με που κλαίω σαν παιδί. Ποια είναι η αιτία? Γιατί είναι αγάπη μου εσύ. Αυτά, δεν θα πεις κάτι άλλο? Όχι αυτά. Α, έχω να πω. Καμπανάκι και follow στο Vibrator. Και subscribe. Για να βλέπουν όλες τις εξελίξεις. Πριν κλείσουμε λίγο, τράβα λίγο. Όχι.